Και εγώ απορώ, τι έχει γίνει με σένα, γιατί έκανες παιδάκι μου που σάψ. Για να ξεμουδιάσω. Όντως. Δηλαδή, ναι, όταν θες να ξεμουδιάσεις, κάνει εις push-ups. Καμιά εκατοστή push-ups την ημέρα δεν πρέπει να κάνουμε. Πέντε. Να ξεμουδιάζουμε. Πέντε. Τώρα. Τώρα. Δέκα, όχι. Πέντε είπα πολύ λίγα. Δέκα, πάμε. Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Ναι. Πέντε. Ναι. Έξι. Εφτά. Έλα. Οχτώ. Εννέα. Πάμε. Δέκα. Μπράβο, ρε Όλγα. Μπράβο. Μπράβο. Και έτσι. Και κάνεις και σανίδα και κάθεσαι ώρα. Τα πάντα όλα. Κοίταξε να δεις τι έκπληξη είναι αυτή με την Όλγα Κοτλιδά σήμερα. Εντάξει. Ωραία. Τέλεια. Θα πάρω μια ανάσα. Για πάρε μια ανάσα. Ναι. Πάμε. Να πάρω και εγώ που σε είδα. Δεν έχω χειρότερα από τα που σάψε. Γιατί όμως, να σου πω κάτι, άμα κάνεις κάποια κοσαριά έτσι μετά δεν σάνεις έτσι λίγο τι... Τι? Λίγο εδώ, κάτι όχι, ότι ξαφνικά έχεις μυς που δεν θυμόσουνα. Αισθάνομαι ότι θέλω να πάω να κοιμηθώ μετά από 20 που σάψε εγώ. Okay, λοιπόν, πού πηγαίνεις εδώ. Λοιπόν, Όλγα μου. Λοιπόν, εγώ πάω σε ένα event, σε έναν έτσι... Είσαι πολύ όμορφη σήμερα. Α, ναι. Λοιπόν, σε ένα event που το διοργανώνουν παλιές μπάντες punk ελληνικές. Τι λέει, τι είπε τώρα, τι είναι είπε για τον Guggenheim, τι είναι αυτό που είπες. Punk. Τι είπε? Παλιές ελληνικές punk bandes. Α, punk bandes, το κατάλαβα. Ναι. Μήπως μάλλον είπες το είπα... punk bandes πριν. Λες. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, για μπορεί. Για να μην το καταλάβω καθόλου. Κοίταξε, από τα που σάψεις και μετά καταλαβαίνεις. Δηλαδή, άρα δεν είναι μια κόπωση. Ναι, δεν είναι punk bandes. Punk είναι punk bandes. Bandes. Ωραία, το έχω punk τώρα. Punk bandes, ναι. Ωραία. Λοιπόν, και διοργανώνουν έτσι ένα event. Μάλιστα. Όπου θα γίνει μια ακουστική βερσιόν, θα παρουσιάσουν μια ακουστική βερσιόν παλιών τραγουδιών, έτσι θα υπάρχει μια τέτοια κατάσταση. Ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Πολύ ωραία. Θα με πάρεις και εμένα. Αναφορά στο punk. Αναφορά στο punk, λοιπόν. Στην και εσείς punk. Βαθμολογείτε. Λοιπόν, είναι πολύ καλή βαθμολογία. Είχα την αίσθηση ότι θα είναι καλή. Πάμε τώρα στο ένα της Μέλτας. Μ' αρέσει πάρα πολύ το πρόσωπό σου, το βάψιμό σου, αλλά δεν μ' αρέσει η υπόλοιπη εικόνα από κάτω. Ναι, γιατί? Δεν μ' αρέσει η φούστα με το ριχτάρι έτσι πως πέφτει από μέσα. Δεν είναι ριχτάρι. Κράτα. Ριχτάρια, κουρτίνες και τα λοιπά, λευκά είδη. Εγώ κρατάω να μην πέσει προς τα πίσω. Κράτα εσύ, ναι. Αυτό το ξυσκονόπανο που εσύ. Αυτό που πέφτει, δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει. Γιατί? Δεν μ' αρέσει αυτό που βλέπω. Κοίταξε ρε παιδί μου, δεν έχω θέμα με τον Άσο. Αλλά να μου πεις, δεν μου αρέσει αυτό και αυτό και αυτό, πώς συνδυάζεται εκείνο με εκείνο. Όχι, δεν μ' αρέσει μια φούστα. Όχι, μα σου, σου εξήγησα. Ότι τι δεν μου αρέσει ο συνδυασμός της φούστας με αυτό που έχεις βάλει από μέσα και το τζάκετ από πάνω. Γιατί, σε χαλάει στους όγκους, στα χρώματα, στην υφή, δεν μου εξηγείς. Δεν μου αρέσει η φούστα που είναι από μέσα με αυτό, με τη ζώνη από εδώ πέρα, το τζάκετ, η τσάντα είναι πολύ πιο διαφορετική. Δεν ξέρω, είναι ένας συνδυασμός που δεν ταιριάζουν μεταξύ τους, δεν μου αρέσει. Έχεις δει καθόλου πανκ εικόνες? Όχι, δεν έχω δει πανκ. Άρα δεν έχεις καθόλου αναφορές, γι' αυτό μπορεί να μην το καταλαβαίνεις καθόλου. Έτσι δεν είναι. Μπορεί να συμβαίνει αυτό, έτσι δεν είναι? Ναι, φυσικά. Γιατί αναφέρεται αλλά... σε κάτι πολύ συγκεκριμένο, έτσι δεν είναι? Σωστά. Ναι. Δηλαδή μπορεί να μην το έχεις δει ποτέ και να σου φαίνεται απλά τι είναι αυτό. Φυσικά. Ένα. Ναι. Μαζί σου. Αλλά θα μπορούσε να βάλει κάτι άλλο πάνω από τη μέσα, σαν μπλούζα. Ναι. Θα μπορούσε να βάλει κάτι άλλο. Πώς θα το φανταζόσουν εσύ? Να μην είναι αυτό το πράγμα, το ριχτάρι που πέφτει έτσι, δεν ξέρω. Ριχτάρι. Αυτό το πράγμα. Η μπλούζα δεν μ' αρέσει, με χαλάει πιο πολύ από όλα. Ναι. Αυτό. Okay. Απλά έχουμε πει και άλλες φορές ότι όταν δεν ξέρουμε μια αναφορά μπορούμε να ρωτήσουμε. Θα μπορούσα να σου πω κάποια παραπάνω πράγματα σχετικά με το πώς, τι είδα για να κάνω το look. Το δεν καταλαβαίνω άρα ένα, δεν ξέρω αν είναι... Ξέρω εγώ. Δεν είναι ανυπόστατο, πώς να σου πω. Είπα ότι δεν της αρέσει. Συγγνώμη, ας κρατήσουμε δεν αυτό. Ας πούμε αυτό, εντάξει. Ναι. 2,9 είναι ο μέσος όρος, πήγαινε στους κριτές. Ναι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το Στέλιο. Ναι. Λοιπόν, Όλγα, δεν μπορείς εσύ να έρχεσαι στη 13η εβδομάδα με ένα τέτοιο look φοιτητικό. Με ένα look που θα έφερνες την πρώτη εβδομάδα. Για να δούμε τι εικόνες της Όλγας 13 εβδομάδες μετά και να είναι αυτό εδώ. Τι να σχολιάσουμε, τι να σου πούμε. Να κάνουμε σχόλια σαν ένα κορίτσι που μπήκε πρώτη εβδομάδα.
Γιατί τα λέτε αυτά κάθε φορά που είμαι εγώ εδώ πάνω? Δεν τα λέω κάθε φορά που είσαι εσύ εδώ πάνω. Συνήθως ναι. Να σου πω κάτι. Τώρα το σημείο του παιχνιδιού που το λέω είναι: έχω μπροστά μου ένα κορίτσι παλιό. Δεν θα μπροστά μου σε ένα καινούριο κορίτσι. Ναι. Που φέρνει μία εικόνα που δεν σου αρμόζει. Είναι μία εικόνα αυτή που δεν σου αρμόζει. Πιστεύω ότι να κάνει σε δύο λεπτά. Είναι ό,τι ρούχα είχες, χωρίς καμία προσπάθεια. Εγώ δεν πρόκειται να φύγω, λες. Το πολύ πολύ να μην κερδίσω αυτήν την εβδομάδα. Ας τα πάω και τελειώσαμε. Εγώ αυτή την αίσθηση έχω και από σένα και από την Εμιλία και από την Νικόλ. Και από ποιον άλλη να σου πω, ακόμη και από τη Χριστιανά. Δηλαδή, να σας απαντήσω. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα σε αυτό, να μιλήσουμε τι, να ακούσουν οι άνθρωποι στα σπίτια τους τι τώρα. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι εγώ κάποιες εικόνες που έχω φέρει τις 2-3 τελευταίες εβδομάδες, πραγματικά δεν θα ήθελα να τις έχω φέρει. Και δεν είναι, δηλαδή, ξέρω τις δυνατότητες μου και γι' αυτό το λέω. Αλλά τώρα από εκεί και πέρα, όταν δυστυχώς δεν έχω... Δεν υπάρχει χρόνος, δεν έχουμε εκμεταλλευτεί εγώ σωστά το χρόνο. Αυτό έχει συμβεί. Παίζει και τα, πάρα και τα δύο. Χρόνος. Αυτό το look που φέρνεις τώρα είναι ένα μπλεγμένο πράγμα, χωρίς ζύγισμα, χωρίς αισθητική, χωρίς ένα μπλέξιμο ωραίων, πώς να σου πω, δεν ξέρω, μπορώ να το πιάσω. Δεν μπορώ να σου πω κάτι. Δηλαδή, σίγουρα έχει γκράντζ αναφορά, σίγουρα μπορεί να πας στο μέρος που πας, αλλά όχι σαν ένα κορίτσι της μόδας. Ναι, μπορεί, τι να σας πω. Δηλαδή εγώ όλα... το είδα αλλιώς. Αλλά και καταλαβαίνω ότι κάποια πράγματα όντως μπορεί να μην τα ζήγησα καλά. Δηλαδή. Τι να πούμε τώρα σε αυτό το look, πού να πιάσω εγώ, ρε, βλέπω. Τι να... Πραγματικά δεν ξέρω τι να σου πω. Ναι. Δηλαδή τίποτα. Βλέπω εσείς, αυτό το look το οποίο πείτε, αν το φέρνει ένα άλλο κορίτσι μπορεί να βάζα δύο. Σε σένα δεν θέλω να βάλω δύο, είναι σαν να είσαι αδικό, καταλαβαίνεις. Εγώ οφείλω να σου ακυρώσω αυτό το look. Το καταλαβαίνω, δεν σας κρύβω ότι υπήρξαν στιγμές στο διαγωνισμό ότι αισθάνθηκα αδικημένη από αυτό το που μου λέτε τώρα. Το έχουμε ξαναπεί. Αλλά έτσι έχουν τα πράγματα και συνεχίζω. Και πραγματικά συνεχίζω και δεν... Δεν είναι ότι το έχω βάλει κάτω. Υπάρχει ανθρώπινος παράγοντας, θα το αφήσω εκεί. Ναι. Πάμε στην Ιλιάνα. Όλγα μου, αναφορικά με αυτό που λες στο Στέλιο, ότι πάντα όταν είμαι εδώ κάτι μου λέτε, είναι ένα σχόλιο που κάνουν όλες οι συμπαίκτριες και όλα τα κορίτσια. Απλά καμιά φορά όταν περνάει λίγη ώρα και βλέπουμε κάποια πράγματα και αντιλαμβανόμαστε ότι έχετε ουσιαστικά πέσει εισαγωγικά, οφείλουμε κάποια στιγμή να σας εξηγήσουμε ότι τώρα είναι που πάμε στον τελικό, τώρα είναι που πρέπει να δώσετε, να συνεχίσετε, να πάτε παρακάτω. Δηλαδή να βρισκόμαστε 13η εβδομάδα και αντί να έχουμε κάθε μέρα 3, 4, 5, να μην υπάρχει κανένα. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ένα. Είναι δηλαδή σαν να έχετε αφήσει όσα έχετε μάθει, όσα έχετε κερδίσει, να τα έχετε αφήσει σπίτι και να έρχεστε ξανά από την αρχή. Σαν να έρχεστε μαζί με τις νέες παίκτριες. Δηλαδή μας κάνει τέτοια εντύπωση το πόσο τα look σας δεν είναι ζυγισμένα, πώς τα concept καμιά φορά δεν συνδέονται με τίποτα με τα ρούχα που φοράτε, σαν να μην έχουμε περάσει μαζί τόσο καιρό και να έχετε ξεχάσει ό,τι έχουμε πει. Έχετε μια πολύ καλή κριτική ματιά πια. Είναι δυσανάλογο τα look που φέρνετε. Αυτό, το αφήνω εδώ. Και θα σου πω ότι με αυτά που έχω δει σήμερα από συμπαίκτριές σου, και ας μείνουμε στις παλιές μόνο και όχι στις καινούργιες, που καταλαβαίνω ότι έχουν πολλές απορίες ακόμα και πολλά πράγματα να μάθουν. Σωστά. Τουλάχιστον στα δικά μου μάτια έχει ένα μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας σε όσους έχω βαθμολογήσει μέχρι τώρα εγώ προσωπικά. Και γι' αυτό εγώ θα σου βάλω δύο. Και ας θεωρηθεί ανατροπή ότι χρησιμοποιώ το βαθμό δυσκολίας για σήμερα. Δύο. Ευχαριστώ πολύ και το εκτιμώ πολύ. Και πάμε τώρα στο Δημήτρη. Εγώ πιστεύω ότι... Μάλλον δεν σου πω τι πιστεύω, Ολγά μου. Θέλω να γυρίσω από εσύ να δεις τα κορίτσια. Αν μπορείς καλά μου τη χάρη. Εγώ... Μία-μία. Μία-μία. Ναι. Α, να γυρίσω. Ναι, ναι, γίνε. Δες τα να κορίτσια ένα-ένα. Ωραία. Και πες σε ποια εβδομάδα είμαστε. Στα μάτια δικά σου, αν γνωρίζεις λίγο. Σε ποια εβδομάδα νομίζεις ότι είμαστε? Δες τα αντισύματα που φέρανε, τα outfits. Τα looks είναι κακά τις τελευταίες εβδομάδες. Όχι, δεν είναι κακά. Με κατάλαβες για να μιλάμε. Με κατάλαβες τώρα. Δηλαδή, μα το ξέρω. Είσαι εσύ μπροστά το ξέρω και, απλά και το ξέρω. Είσαι ένα παιδί όλες που ξέρεις ίσως λίγο περισσότερα από κάποια άλλα κορίτσια σου εδώ. Και μεταξύ μας βάζουμε. Εγώ νομίζω ότι κάποια κορίτσια μέλητα βοηθάς και εσύ σε αυτό. Θα πρέπει από αύριο. Εγώ θα είμαι πιο αύστηρος μαζί σου. Αν μου ρίξεις ξανά έτσι, θα είμαι πιο αύστηρος. Δεν ξέρω πόσο μπορώ αύστηρος, γιατί ένα σου βάλα πάλι. Αλλά βοηθάς και εσύ σε αυτή την κακή κατάσταση, ερχόμενη έτσι.
όχι κακά ντυμένη, αλλά όχι στιλιστικά σωστά ντυμένη για ένα διαγωνισμό. Ήρθε σε προτίμαστη. Το βλέπουν και οι παλιές και σου λέει εδώ διακοπάρες τώρα, μέχρι τον τελικό. Κάτι που με πείραξε πριν και το είπε ο κύριος Κουδενάρης, είπε ότι μεταξύ τους στην Ειρήνη, ενώ το στυλ της δεν ήταν τόσο ωραίο και στα χρώματά της το ένα το άλλο, δεν βάλαν άσο μεταξύ τους. Καταλαβαίνεις τι βλέπουμε και τι ζούμε εμείς τόσο καιρό εδώ, βάλανε που φωνάζουμε. Βάλανε 3, 4 και 5 και σε μένανε που δεν έχω κάτι πάνω μου σε λάθος, σε χρώμα, σε οτιδήποτε. Απλά έχω ήρθα πιο απλά μπορούσα. Η αλήθεια ήταν ότι ήταν πολύ σκληρές. Να σου πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ σκληρές μαζί σου, γιατί η εικόνα σου δείχνει ότι κάτι πήγε λάθος. Ναι. Άστο. Ειλικρινά είναι πολύ στενάχωρο και δεν μου άρεσε καθόλου. Γιατί φαίνεται από την αρχή ότι μεταξύ τους μπορεί να είναι τόσο καιρό και είναι πολύ σεβαστό. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Το φωνάζουμε, το λέμε, το ξαναλέμε. Ναι. Εμείς οφείλουμε να είμαστε αξιοκρατικοί. Νιώθω την αγανάκτησή σου. Ναι. Δείξτε με τα ρούχα σου. Δηλαδή το γεγονός ότι σε σένα μπορεί να μην είδαμε κάποιο στυλ και σε μένα τα κορίτσια να είδανε, δεν όχι, το σκέφτεσαι. Είναι λάθος αυτό. Γιατί δεν είχε από μόνη συγγνώμη. Για σήμερα δεν είχε κανένα στυλ. Για σένα εσύ είχε. Όχι. Γενικά και χρωματικά, άμα το δεις μόνη σου. Για εσένα εσύ σήμερα έχεις στυλ. Εντάξει, οκ. Απάντησέ μου. Εγώ νομίζω ότι καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά το τι θέλω να πω. Ναι, και δεν έχουν βάση και για εμένα. Δηλαδή έχουν είναι πολύ βάση. Και δεν είναι ότι επειδή είσαι καινούρια σου βάζουμε όλοι ένα, γιατί και εγώ... Δεν σε σταυρώνουμε, κατάλαβες. Γιατί δεν σε σταυρώνουμε, για ένα ήδη. Για άλλο σας λέει, εγώ δεν καταλαβαίνω. Ότι έχει κάνει ένα look που είναι για άσο, η Ειρήνη έχει κάνει ένα look που είναι για άσο, όλες έχετε βάλει... Μα δεν είναι μόνο για μένα, ας μιλήσουν και εμένα. Και απ' την άλλη, η Ειρήνη είχε πιο πολλές μέρες ευκαιρία να εξελιχθεί και εγώ δεν είχα. Και φέρνει μα ακόμα άσου. Εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να βαθμολογήσεις. Οπότε καταλαβαίνεις όλα γυρώντας στο αρχικό μας, που κοίταξες, βλέπεις τι βλέπουμε εμείς συνέχεια, γιατί εκεί που κάθεσαι βλέπεις εμάς. Εγώ τις τελευταίες μέρες ειδικά συμφωνώ πάρα πολύ με τις βαθμολογίες που βάζετε. Βλέπεις όμως ότι εμείς προσπαθούμε να είμαστε αντικειμενικοί. Βλέπουμε αυτό το πράγμα, ένα πράγμα χαχαχού, αγάπη μου, γλυκιά μου, πάρε 4, πάρε 2, ναι, πάρε 3, καλά, με κάτι αυτό look που είναι για 0. Πανηγύρι. Για 0. Ναι. Αλλά εγώ, σαν Δημήτρης ή η Ηλιάνα ή ο Στέλιος, πρέπει να βάλουμε το σωστό βαθμό, πρέπει να χτυπήσουμε το καμπανάκι, πρέπει να κάνουμε, αλλά η κάθε μία από εδώ να κάνει τα δικά της. Σας καταλαβαίνω απόλυτα. Αλήθεια. Δεν είναι πολύ ωραίο punk, δεν είναι punk 2023, δεν είναι ούτε καν punk αρχές 90s. Έχει μεγάλες στοχίες. Είναι ωραίο αυτό που έκανες, που πήγες με το πλεκτό, δεν ξέρω πώς να το πω αυτό, αλλά όλο το κατάστατο που κρέμεται πάνω από τη φούστα, το κάνει τουριστικό, το κάνει άλλο πράγμα, δεν το κάνει punk. Γιατί χαλάει το τουριστικό. Γιατί θα έπρεπε, αν ήταν ή παλιό ή σύγχρονο punk, να είναι πιο κοντό, να φορέσει και ένα φανελάκι από μέσα και λίγο σκισμένο, να είναι λίγο οι μπότες, να το συμπληρώσει αυτό το πλεκτό στα πόδια με κάποια σκισίματα, να είναι άλλο print. Είναι άλλα πράγματα. Τοποθετήθηκα, νομίζω. Όλγα, τουλάχιστον εσύ, δεν ξέρω, δεν θα πω άλλα κορίτσια, εσύ μπροστά μου, ξυπνήστε, μπα και ξυπνήσουν οι άλλες. Γιατί βλέπω να έχουμε ανατροπές και να φεύγουν. Θα κάνω αλήθεια ό,τι καλύτερο που μπορώ. Θα έπρεπε να θα φεύγουν, κάνω αλλά ό,τι καλύτερο μπορώ. Είτε πετύχετε όχι, θα το προσπαθήσω. Όλγα μου, 6,9 είναι η τελική βαθμολογία. Οκ, ευχαριστώ. Πολύ σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Οπότε, αν δεν θέλετε να χάνετε στιγμή, κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και να βλέπετε συνέχεια αποσπάσματα κάνοντας κλικ και δεξιά και αριστερά.